Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με ένα εκλεκτό καλεσμένο. Είπαμε ότι πλησιάζοντας η Παρασκευή το βράδυ θα φροντίσουμε να δώσουμε βήμα σε όσο μπορούμε περισσότερο αξιόλογους ανθρώπους για να εκθέσουν τις απόψεις τους, για να σας πείσουν να τους ψηφίσετε. Σειρά έχει ο Δήμος Μαλεβιζίου. Το Ενεμένο Μαλεβίζι με τον Σπύρο τον Καλλιέργη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Όπως είπατε προηγουμένως, το Ενωμένο Μαλεβίζι που δεν είναι τώρα, αλλά θα γίνει Ενωμένο Μαλεβίζι. Με την παρουσία τη δική μας, στόχος μας είναι να ενώσουμε όλο το Μαλεβίζι. Το οποίο κατά καιρούς έχει ταλαιπωρηθεί από διάφορες πολλώσεις σε 2-3 σημεία. Κομματικές εννοείται. Μπορώ να πω της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν είναι κομματικό ακριβώς. Αλλά κυρίως είναι και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο θέλω να το δω πολύ σημαντικό για την περιοχή, ότι η περιοχή αυτή έχει επιλεγεί από χιλιάδες κόσμο και έχει έρθει και έχει κατοικήσει τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως έχουν υποστεί τη ζημιά που μπορεί να πάθει ένας αστός που μένει σε μια πολυκατοικία και δεν ξέρει το γειτονά του. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να πλαισιωθούν από το Δήμο, να δημιουργήσουν μία προϋπόθεση σύσφιξης των σχέσεων. Δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή, εννοείται. Και δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Οπότε, αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως. Αυτό προσπαθώ να το βάλω σε πρώτο πλάνο. Γι' αυτό το Ενωμένο. Γι' αυτό λέμε το Ενωμένο Μαλεβίζι, ότι θα ενώσει όλο το Μαλεβίζι και πραγματικά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η εντιενώσει ισχύες. Και επειδή είναι ένας δυναμικός Δήμος, ένας Δήμος στο Μαλεβίζι, το οποίο πιστεύω ότι θα φέρει πολύ σοβαρά αποτελέσματα στην παρουσία του τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα. Ο τρόπος με τον οποίο εγώ ασχολούμαι με τα κοινά είναι ιδιότυπος, είναι περίεργος, είναι ένας, κάτι το οποίο το έχω ανάγκη εσωτερικά. Έχω την ανάγκη προσφορά, να εκφραστώ και να προσφέρω. Δεν έχω ανάγκη να πάρω. Θέλω να ενώσω, θέλω να δουλέψω επικοδομητικά, θέλω να δώσω πλούτο στον τόπο μου. Λόγω της πολυετούς εμπειρίας μου, νομίζω ότι και αυτό είναι το αντικείμενό μου. Ένας χειρούργος και ένας γιατρός, ας πούμε, θα ασχοληθεί με την επιστήμη του. Ναι. Ένας επιχειρηματίας και ένας άνθρωπος δημιουργός, όπως νιώθω ότι είμαι δημιουργός, θα μπορούσα να είμαι ο άνθρωπος που θα δώσω μια καλή πορεία σε αυτόν τον τόπο, τον μοναδικό, τον θεϊκό. Ένας τόπος ο οποίος έχει δυναμική, έχει περιθώρια να αναπτυχθεί και μπορώ να πω ότι επειδή από την παραλία μέχρι την ενδοχώρα υπάρχει μια ποικιλομορφία ανάπτυξης. Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου, ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι και ένας Δήμος αρκετά δύσκολος, αν θέλετε, ενδιαφέρον βέβαια, αλλά δύσκολος. Γιατί έχει ένα φανταστικό παραλιακό μέτωπο. Έχει αγροτικές περιοχές και έχει ημιορεινούς όγκους ή ορεινούς όγκους. Οπότε η ανάπτυξη, αν δεν είναι ισόρροπη, θα έχετε κάποιο πρόβλημα σαν δημοτική, έτσι. Ακριβώς. Είναι τώρα ισόρροπη η ανάπτυξη αυτή τη στιγμή? Όχι, η ανάπτυξη είναι μονόπλευρη. Προς ποια πλευρά? Κυρίως προς την παραλία. Διότι η παραλία αυτή την ώρα δημιουργεί, ας πούμε, την προϋπόθεση μιας κάποιας εκμετάλλευσης όχι τόσο οργανωμένης. Υπάρχει έλλειψη υποδομών, υπάρχουν μολύνσεις και περιβάλλον το οποίο δεν το έχει πρόσεξε κανένας. Δηλαδή η παραλία της Σαμουδάρας, ας πούμε, από το Ηράκλειο μέχρι τα Ελληνοπεράματα, έχουμε ένα ποσοστό της τάξης του 1/3 που είναι ανεκμετάλλευτο. Γιατί? Διότι οι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι ρυπογόνες εκεί της ΔΕΗ, των λοιπόν άλλων εγκαταστάσεων, πετρέλαια, τσιμέντα, θα μπορούσαν να είχαν απομακρυνθεί και από χρόνια. Αυτό το ακούω πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια το λένε, Γιώργο μου, και το πρόβλημα είναι ένα. Ότι ενώ έχει χωροθετηθεί ο Κορακιάς και ενώ είναι μέσα στο Δήμο Μαλεβιζίου, δηλαδή πάλι το Μαλεβίζι δίνει σπίτι και διέξοδο στα προβλήματα αυτά, ολιγορούν οι περισσότεροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τη διοίκηση του τόπου. Και αυτός ο τόπος δεν έχει ανάγκη μόνο να κάνουμε βιτρίνας έργα, όπως κάποιος συνάδελφος εκεί, ο απερχόμενος επικαλείται την ποσότητα των έργων. Είναι τα ακούσματά μου στην περιοδία την οποία έκανα σε όλα τα χωριά. Έχω ακούσματα τα οποία μιλάνε μία γλώσσα όπως τη βλέπουν εκείνοι στην καθημερινότητά τους. Και ακούω και τις εξαγγελίες των συναδέλφων μου, οι οποίες δεν συνάδουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο ένας επικαλείται ο απερχόμενος ότι προσέφερε έργο, οι άλλοι
έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους στην αδιαφορία και στην, μπορώ να πω έτσι, μονόπλευρη, μονόπλευρο ενδιαφέρον σε ορισμένους οικισμούς. Κάπου στη μέση η αλήθεια, εγώ δεν θέλω να είμαι μηδενιστής. Να μην δενείστε τίποτα. Δεν κατάλαβα. Είμαι μηδενιστής, είμαι άνθρωπος όμως ο οποίος βλέπω πραγματικά τον πλούτο του Μαλεβιζίου να χάνεται. Και τι εννοώ. Ξέρετε ότι η πιο χρυσοφόρος πηγή είναι ο Αλμυρός ποταμός. Αυτή η πηγή πλούτου, η οποία χάνεται στη θάλασσα σε μια απόσταση ενός χιλιόμετρου. Και αυτό το ακούω τόσα χρόνια. Και αυτό, ακριβώς. Όμως ποτέ με πολύ ενδιαφέρον δεν έψαξε κανείς να μπει μέσα στην παραγωγή του πλούτου και όχι στη διαχείριση. Α, κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν δύο μικρές μονάδες αφαλάτωσης. Κοιτάξτε, είναι μια λύση. Καλύβουν μια ανάγκη στην παραγωγή. Είναι μια λύση ανάγκης. Η αφαλάτωση έχει, μπας περιπτώσει, προσφέρει τώρα μια προσωρινή λύση άρδευσης, ίδρευσης. Εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ενώ έχουμε δύο άλλους ποταμούς, όπως είναι ο Γαζανός ποταμός και ο οποίος πηγάζει από το εσωτερικό του Μαλεβιζίου, δεν είχε αξιοποιηθεί ποτέ. Εάν δηλαδή είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα φράγμα, θα μάζευε πολύ περισσότερα νερά στη θάλασσα από ότι του αποσελέμε το φράγμα. Τόσο πολύ. Τεράστιες ποσότητες νερού. Υπάρχει άλλος ένας ποταμός ο οποίος πηγάζει από την Κιθαρίδα, από το Σάρχο και είναι εισάξιος του Γαζανού ποταμού. Αυτοί και τα δύο ποτάμια αυτά φεύγουν. Εν τω μεταξύ, ο αγρότης δεν μπορεί να καλλιεργήσει με ένα πανάκριβο νερό. Με ένα νερό το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να το πληρώσει γιατί πρέπει να παράξει τέτοιο πλούτο που δεν του το επιτρέπει. Δηλαδή σήμερα είναι υποβαθμισμένος ο αγροτικός τομέας. Ένας τομέας ο οποίος κάποτε ήταν η πηγή πλούτου του Μαλεβιζίου. Εκεί είχε στηριχτεί το Μαλεβίζι. Το Μαλεβίζι έδωσε πολύ χρήμα στον ελληνικό κουρβανά στην Ελλάδα μετά την κατοχή εξαιτίας της σταφίδας η οποία ήταν ένα εξαγώγημο προϊόν και πρώιμο για τον τόπο μας, δούλεψε αρκετός κόσμος. Όλα τα φτωχά χωριά εκεί καταλήγανε. Εκεί δημιουργούσαν πάντα την μονάδα παραγωγής πλούτου και μπορώ να πω ότι εντελώς ξεχασμένα είναι τώρα αυτά τα χωριά. Όταν περπατήσει κανείς στην Ήπετρο όπως εγώ το κάνω, γιατί εγώ εκτός των άλλων είμαι και καλλιεργητής αμπελών. Ναι. Είμαι εκείνος ο οποίος έφερα μετά από 40 χρόνια, πριν 40 χρόνια, το Μαλβαζία, το περιβόητο σταφύλι, το οποίο, αν ανατρέξουμε στην ιστορία, θα δείτε ότι οι εξαγωγές από το λιμάνι του Ηρακλείου, το παλιό λιμάνι το Ενετικό, ήταν σε χιλιάδες τόνους, σε κάθε μέρος της Ευρώπης και της Ρωσίας. Όμως αυτό το έχω ακούσει το κρασί στην Ιταλία πάρα πολλές φορές να ακούγεται, το Μαλβαζία. Οι Γάλλοι και οι Ιταλοί το έχουν αναδείξει σαν το καλύτερο κρασί του κόσμου. Χιλιάρικο το μπουκάλι. Ακριβώς. Μου είπε προχθές κάποιος. Πολύ ακριβώς. Ναι. Και, γιατί να μην γίνει και στο Μαλεβίζι λοιπόν κάτι τέτοιο. Να σας πω, διότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα. Οι Ιαπώνοι οι οποίοι υπάρχουν στο Δήμο, ας πούμε, κάθονται στα γραφεία. Εδώ εκείνο το οποίο λέω και θα το έχω σημαία μου, ότι αμέσως μόλις αναλάβω δήμαρχος θα γίνει η πρώτη αντιδημαρχία πρωτογενή τομέα. Θα γίνει Ινστιτούτο Αμπέλου και διαφόρων άλλων καλλιεργειών, αναδιαρθρώσεις. Και πάντα με τη συμβουλή γνωστού επιστημονικού ιδρύματος. Έχω πάρα πολλά γύρω από αυτό στο να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας σε συνδυασμό με τον τουρισμό, σε συνδυασμό η παραγωγή να καταναλώνεται στον τουριστικό τομέα. Αυτό θα ήταν αυτό το ζητούμενο. Τα προϊόντα να πηγαίνουν στα ξενοδοχεία της περιοχής. Ακριβώς. Το ζητούμενο, αλλά δεν γίνεται. Ακριβώς. Είναι πιο ακριβά τα δικά μας και πιο φθηνά τα ξένα. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Το προϊόν, αν γίνεται με ένα σύστημα επιστημονικό και εμπειρικό, όπως οι αγρότες μας είναι έμπειροι. Αλλά δεν έχουν τα μέσα, δηλαδή. Ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Πολύ, πάρα πολύ μπορεί να βοηθήσει. Πώς, να πείσει στους επιχειρηματίες, με ποιο τρόπο σε όλους τους τομείς. Θα σου πούνε ότι είναι πιο ακριβά από αυτό που φέρνουν από την. Δεν θα είναι πιο ακριβά. Θα ίσως να είναι και φτηνότερα. Μάλιστα. Διότι θα κερδίζουμε τη μεταφορά. Εάν λοιπόν του παράξεις ένα νερό το οποίο είναι πολύ φτηνό. Ναι. Εάν του παράξεις επιστημονική βοήθεια με τους Ιαπώνους οι οποίοι πρέπει να είναι άπαξ εβδομάδος σε διαφορετικό οικισμό. Να παρακολουθούν σαν αδιαρθρώσεις, να γίνουν μελέτες σοβαρές. Όπως σας είπα προηγουμένως, ήδη εγώ έχω επικοινωνήσει με δύο μεγάλα ιδρύματα τα οποία μπορούν να οργανώσουν και να κατευθύνουν επιστημονικές ομάδες να βοηθήσουν στην αδιαρθρώση και οπωσδήποτε στην εμπλουτισμό ιδεών. Και ένα άλλο τεράστιο κομμάτι, κάθε χρόνο ο Μαλεβιζιώτης και ο κάθε κρητικός χάνει
εκατομμύρια από μία απερισκεψία ή από μία διαφορία του κράτους, που είναι η δακοκτονία. Η δακοκτονία είναι ένα πολύ μικρό κόστος για να βοηθήσει ένας δήμος, ούτως ώστε να είναι συνεπείς οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την δακοκτονία να κερδίσουν αυτό το πλούτο που χάνεται. Πέρσι και πολλές άλλες. Η αρμοδιότητα είναι και στο Δήμο. Δεν είναι, αλλά μπορεί να την πάρει. Α, μπορείτε να την πάρει. Αυτό εννοείται. Δεν είναι δύσκολο, δηλαδή, το να πάρεις φάρμακα τα οποία στοιχίζουν ένα απειροελάχιστο ποσό, σε σχέση με ένα εργάκι της πλάκας που θα κάνεις, θα μπορέσεις να αφήσεις τον πλούτο να τον πάρει ο αγρότης. Εννοείται ότι το κεντρικό κράτος πολλές φορές δεν είναι δίπλα για να δει πώς γίνονται τα πράγματα. Ακριβώς, ο δήμαρχος ενώ είναι ο δήμαρχος δίπλα. Είναι άμεσα. Α, αυτό εννοείται. Το πρώτο κύτταρο λοιπόν της κοινωνίας. Αν θέλει το γνωρίζει, αν δεν θέλει και εκείνος είναι μακριά. Όπως είναι η απερχόμενη δημοτική αρχή. Διότι στον αγροτικό τομέα δεν έχει τίποτα. Υπάρχει μια αδοπία η οποία είναι σε μαύρα χάλια. Υπάρχει μια ας πούμε ασυντόνιστη πορεία του πρωτογενή τομέα. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι έχουν αποδείξει η απερχόμενη δημοτική αρχή ότι ουδέποτε στάθηκε δίπλα στον πολίτη με την κρίση την οποία έχουμε αυτή την ώρα. Τώρα και μια δεκαετία, όταν το 2011 οι αντικειμενικές αξίες που είχαμε στην περιοχή Γαζίου και στην ευρύτερη περιοχή αυξήθηκαν 4 φορές. Συγκεκριμένα, είχαμε 380 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και έγινε 1.800 ευρώ. Και δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Αυτό θα μπορούσε λοιπόν. Θα πρόβλημα, όμως, αυτό καταρχήν είναι αντισυνταγματικό. Ο διπλασιασμός επιτρέπεται. Εδώ έγινε τετραπλασιασμός. Δεν ήρθε λοιπόν αυτό ποτέ. Αυτό δεν πάγωσε την. Ήδη εισπράττονται όλα αυτά τα χρήματα από το κράτος. Αλλά ήρθε το 2016 το κράτος και από το 1.800 το έκανε 1.450. Δηλαδή μόνος αυτός ο οποίος επέβαλε το χαράζι αυτό. Αυτός, ναι. Ήρθε και το μείωσε. Mm. Το μείωσε τι? Ελάχιστα. Ενώ με παρέμβαση του Δήμου. Από τα 380, ας πηγαίναν σε ένα ποσό μεγαλύτερο. Θα κέρδιζε ο πολίτης. Ο πολίτης, ο οποίος σήμερα έχει ανάγκη και το 1 ευρώ. Δεν μεγαλώνει η αξία, θα πει κάποιος όμως της περιουσίας του. Κάποιος θα το πει και αυτό. Με την αύξηση αντιγυμνής αξίας. Μπορεί η εμπορικότητα να έχει σταματήσει, κοιτάξτε, αλλά δεν ανεβαίνει η αξία. Όταν σε μια κρίση έχουν σταματήσει οι αγοροπολισίες. Όταν σε μια κρίση η φορολογία είναι δυσβάστακτη. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι θα πληρώνει τον έμφυα. Έχει να πληρώσει δημοτικά τέλη επί των τιμών αυτών. Ναι, 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 ναι. Έχει να πληρώσει μεταβίβαση για τα παιδιά του. Όλα σε αυτό. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, αν θέλετε εσείς να μεταβάσετε το διαμερισματάκι που θα δώσει στο παιδί σας 10.000, ας πούμε, παραδείγματος, τώρα θέλετε 40. Και τα χρήματα έτσι αυξάνονται σε όλους τους τομείς πλέον. Έχει δύσκολους παραμέτρους η όλη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Από την μια και από την άλλη. Και εγώ θα ήθελα να σας κάνω και μερικές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Δηλαδή, στο ίδιο τραπέζι έχει κάτσει και ο κύριος Μαμουλάκης και ο κύριος Μποκέος. Στη ίδια θέση. Για τον κύριο Μαμουλάκη είπε εξήγηλε αυτά που αναφέρατε πριν από λίγο. Ότι αυτά τα έργα έχω κάνει. Στον πολιτισμό έχω στήσει αυτά τα πράγματα δεξιά και αριστερά. Ότι έχω ξεκινήσει το βιολογικό καθαρισμό στην παραλία. Και ανέφερε όλα αυτά που αναφέρει και στο φυλάδιό του. Ο κ. Μποκέας είπε ότι έχει μια διαφορετική άποψη για τη λειτουργία του Δήμου με τη δικιά του νοοτροπία. Εσείς τώρα μου καταθέτατε και εσείς μια διαφορετική. Ξεκινήσατε καταρχήν να πείτε ότι έχει προβλήματα το παραλιακό μετώ, που θα τα αναφέρουμε τώρα γιατί δεν πήγαμε, αλλά πήγατε πίσω προς τον αγροτικό και τον ημιερνό όγκο και θέσατε το. Επί τον τύπο τον ήλιο που λένε το θέμα. Τι γίνεται δηλαδή η φτωχή πλευρά του Δήμου, όχι η παραλιακή με τα μεγάλα έσοδα. Θα σας πω όμως αυτό, κάτι. Ναι. Η παραλιακή θα μπορούσε να είναι χρυσοφόρος, ειδικά η αμουδάρα που λέμε, όταν γινόταν ένα απλό έργο, ένα έργο το οποίο κάποτε ξεκίνησε η σημερινή απερχούσα δημοτική αρχή και δεν υλοποίησε τίποτα. Στον παραλιακό δρόμο. Στον παραλιακό, όπως έλεγε, το οποίο βέβαια είναι καταστροφικός για μένα ο παραλιακός. Αντιδράσει δεν ξέρω εδώ, έχει το διάστημα. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι θα μπορούσε να γίνει ένας σύγχρονος κυματοθράφσης για να, είναι να έχει επισκεψιμότητα η παραλία ολόκληρο τον χρόνο. Και όχι μόνο λίγες μέρες. Πέρυσι, δηλαδή τους 3 μήνες, μόνο 18 μέρες με ένα. Με έρευνα την οποία κάναμε, χρησιμοποιήθηκε λόγω των ρευμάτων, λόγω των βορείων ανέμων. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα αραβικό τείχος, το οποίο μπορεί να μπει ένα σύγχρονο κυματοθράφησης πολύ γρήγορα και να σπάνε τα κύματα, ώστε να μπορεί ο λουόμενος να κατεβαίνει όλους τις μήνες του χρόνου εκεί.
Και είναι θαυμάσιο που είναι δίπλα από το Ηράκλειο, διότι το Ηράκλειο τον Γάζι τι είναι, μία συνέχεια του ενός με του άλλου. Σωστά. Δηλαδή από κοινού θα μπορούν να προγραμματίσουν πολλά πράγματα το Ηράκλειο, κύριε Χιντράκη. Ναι, γιατί πολλοί δεν ξέρουν ότι μετά το Παγκρίτιο στάδιο αρχίζουν να δίνουμε τη Μαλεβιζίου. Ναι, μα εγώ θεωρώ ότι μπορεί από κοινού να προγραμματίσουν το Ηράκλειο με το Γάζι έργα τα οποία θα βοηθήσουν τον πολίτη, θα βοηθήσουν τον επιχειρηματία, θα κάνουν μία παρουσία έτσι αξιοπρεπή, πιστεύω, σε θέματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν, όπως είναι η κεντρική αρτηρία η οποία ενώνει το Ηράκλειο με το Γάζι. Και βλέπετε, μετά από το Ξεροπόταμα μπαίνουμε πλέον σε ένα αγροτόδρομο, σε ένα δρόμο ο οποίος είναι αγροτικός. Αυτός δεν είχε εξαγγελθεί ότι θα γίνει. Ναι, ό,τι εξαγγέλλονται δεν γίνονται, αλλά γίνονται αυτά τα οποία δεν εξαγγέλλονται. Και να σας πω και κάτι, είναι καταπληκτικό το ότι οργίασε κατά τη διάρκεια αυτή της απερχόμενης αρχής η απευθείας ανάθεση έργων. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Εκεί θα βάλω το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν μπορεί, όλοι πρέπει να δουλέψουν και όλοι πρέπει να πάρουν πλούτο από τον τόπο τους. Δεν είναι για έναν ή για δύο εργολάβους. Θα σας πούν, κύριε Καλλιέργη, κάτι όμως, Μερκή, ότι πολλές φορές χρειάζεται να το κάνεις και αυτό για να κερδίσεις χρόνο. Στον χρόνο ναι, αλλά όχι όμως το να είναι ένα έργο και να το κάνεις τρία κομμάτια ή δύο. Το δεκάρια που επιτρέπει ο νόμος. Εκεί και να βάλεις και εργολάβους διαφορετικούς. Διότι να το κάνει ένας και να υπάρχει μια οπωσδήποτε. Και αν σου δώσει και τη μεγαλύτερη έκπτωση, πάλι πώς θα βρεις τον τρόπο να. Όλα θα δημοπρατούνται. Εδώ όταν λέμε απευθείας ανάθεση, όσο στοιχίζει, τόσο πληρώνει. Και εκεί δεν κερδίζει ο Δήμος και ο πολίτης χάνει. Και ο πολίτης και ο Δήμος. Αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι, δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Έχετε δίκιο. Γιατί αν ξεκινήσουμε. Εκείνο το οποίο βλέπω όμως. Και λυπάμαι, φαντάσου τα καινοτάφια από 1.000 ευρώ, ας πούμε, φτάσανε τα 4.000 ευρώ. Για να πάει ένας να πάρει ένα τάφο, να πούμε 4.000 ευρώ. Δεν σφέρει να πεθάνει. Δεν σφέρει ούτε να πεθάνει, δηλαδή. Να μην σφέρει. Στο Μαλεβίζ, δηλαδή, δεν σφέρει να πεθάνει. Τώρα, όσον αφορά για τους συναδέλφους μου που είπατε προηγουμένως, ο καθένας έχει τις δικές του ιδέες. Μάλιστα, με προβληματίζει ότι κάποια στιγμή έχουν και την ιδιότητα ορισμένοι εξ αυτών να είναι και αστρολόγοι, αστρονόμοι που προβλέπουν. Τα 100 τόσο, ο Καλλιέργης τόσο. Πάντα ο Καλλιέργης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τα λιγότερα ποσοστά. Και δεν ξέρουν τι λέει ο κόσμος πριν να μάθουν ότι η έκπληξη θα είναι ο Καλλιέργης. Και εγώ δεν το επικαλέστηκα ποτέ. Ούτε πρώτος είπα ότι θα είμαι, ούτε τελευταίος. Κοιτάξτε, κύριε Καλλιέργη, αυτό καμιά φορά επηρεάζει και κάποιον αναποφάσιστο. Άμα δηλαδή του μπει στο μυαλό του, λέει κάποιο ότι ξέρει αυτό είναι πρώτο, δεύτερο, τον επηρεάζει να πάμε τον νικητή. Εγώ είμαι ένα από αυτού. Αθέμητο! Θεμητό! Το κάνουν όλοι, Κύριε Γυράκη, εκείνο το οποίο σκέφτομαι είναι ότι εγώ είμαι ζυμωμένος με το στο Μαλεβίζι, με τον Ιδρώτα, την αγωνία, με την νεότερη εποχή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm. Και θυμάμαι ότι η προσφορά μου τόσο εμένα όσο και της οικογένειά μου και όλων των Μαλεβιζιωτών ήταν τεράστια. Σήμερα βλέπετε άρχοντες οι οποίοι χαθήκαν από εκεί. Να βλέπετε οικισμούς, ας πούμε, οι οποίοι στέκουν σαν ερείπια. Πάντα αναπολώ το ότι δεν υπήρχε ένα τετραγωνικό ακαλλιέργητη γη. Αυτό είναι ένα δικό μου σύνθημα και λέω ούτε ένα τετραγωνικό να μην αρδεύεται. Τα νερά που φεύγουν είναι τεράστια. Το μεγάλο θέμα βέβαια και για μένα η έκπληξη δική μου δεν είναι αυτά τα οποία τα βλέπω οπωσδήποτε αυτονόητα να γίνουν γιατί είναι αναγκαία να γίνουν. Είναι το θέμα του πλούτου που μπορεί να κερδίσει το Μαλεβίζι από την ενέργεια. Μια ζωή το Μαλεβίζι πληρώνει ρήπους, πληρώνει τα δεινά της παραγωγής ενέργειας ολοκλήρης Κρήτης. Ξέρετε, αντισταθμιστικά ωφέλη δεν ήρθε ούτε δεκάρα ποτέ. 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 Είχε δημοτικά τέλη, παραδείγματος χάρη, 800.000 αν θυμάμαι καλά η ΔΕΗ το χρόνο και η απερχόμενη δημοτική αρχή τα μείωσε κατά 130.000. Αντί λοιπόν να ζητάμε περισσότερο, λιγοστεύουμε τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ ή του κάθε φορέα. Αυτοί από εκεί κερδίζουν δισεκατομμύρια βάρος υγεία μας. Εκεί τα σωματίδια και τα οποία κατακλείσουν ολόκληρο το Μαλεβίζι, εάν θα πάτε πρωινή ώρα επάνω από το βουνό, θα δείτε ένα νέφος να μας καλύπτει. Για αυτά όλα, για αυτούς τους τόνους, χιλιάδες τόνους ρήπους, πολλά χρόνια τώρα, 70 χρόνια, δεν πήρε ούτε μία δεκάρα το Μαλεβίζι. Δικαιούται λοιπόν τουλάχιστον να πάρει αδειοδοτήσει στην πράσινη ενέργεια, η οποία πράσινη ενέργεια μπορεί να φέρει πλούτο στο Μαλεβίζι. Εκεί θα είναι ο το βάρος. Ο Δήμος να κάνει τον επιχειρηματία. Και ο Δήμος. Οι τοπικές κοινότητες.
Διότι μπορεί να γίνουν. Σήμερα υπάρχουν οι ενεργειακές κοινότητες στις οποίες έχει εγκρίνει η Ευρώπη. Mm. Αυτά τα έχω ψάξει, θα δουλεύω πολλά χρόνια και βρήκα μάλιστα στην ομιλία μου στο Εγγένεια του Οικολογικού μου Κέντρου ένας επιστήμονας ο οποίος βρέθηκε εκεί. Όταν τελείωσα την ομιλία, έψαχνε να με βρει και να μιλήσει μαζί μου. Και λέω: τι θέλει αυτός ο άνθρωπος, με πλησίασε. Μου λέει: εγώ είμαι επιτετραμμένος, ας πούμε, της ενέργειας στην Ελλάδα και τη Γερμανία, πηγαίνει τακτικά. Και λέω: και τι με θέλετε. Μου λέει: αυτό που εισαγγείλατε απόψε είναι μια καινοτομία. Mm. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ο κόσμος. Ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να γίνουν και με τη συμμετοχή του Δήμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ιδιωτών. Και ιδιώτες δηλαδή. Μπορούν να καλλιέργουν τα σημεία, άγονες εκτάσεις, να παράξουν παραγωγή ρεύματος, να παράξουν ρεύμα και να είναι εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν να συμπληρώσουν το πορτοφόλι του κάθε αγρότη, του κάθε ας πούμε μαλευζιώτη. Και γιατί το λέω, διότι όταν έχεις ένα πολύ φτηνό νερό, όταν έχεις... Λένε πως είναι το νερό φτηνό στο Μαλεβίζι. Το πιο ακριβό, 50 λεπτά. Και προχθές μειώθηκε, αλλά ο συντελεστής ήταν από 60 κυβικά και το κατέβασαν στα 40. Άρα λοιπόν, αντί να το μειώσαμε, το αυξήσαμε. Αυτά είναι τερτύπια του κονδυλοφόρου. Θα τα βρούμε όλα αυτά. Διότι το ακριβό νερό αυτό της, είναι το ακριβότερο στην Κρήτη καταρχήν, αποδεδειγμένο και έχω τα στοιχεία όλα. Έχω τους λογαριασμούς. Εγώ μάλιστα τον απερχόμενο τον καλό να μου φέρει το λογαριασμό του δικού του σπιτιού, πόσο λέει. Που δεν έχει λογαριασμό στο Μαλεβίζι. Γιατί δεν κάνατε αντιμπέιτο όλοι μαζί να τα πείτε. Εγώ το ζήτησα, όπως και νομίζω ο κ. Μποκέας. Ο κ. Μαμουλάκης δεν απήντησε. Έχει άλλη άποψη. Σεβαστή η άποψή του. Αλλά θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε τετατέτ. Και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Για να καταλάβουμε περισσότερο, έτσι. Ακριβώς. Πείτε μου κάτι τώρα. Λένε, ο κάθε τόπος ή ο κάθε δήμος λένε πολλές φορές ότι πρέπει να έχει λέει, μια ταυτότητα. Και εννοούνε. Εσείς όμως έχετε πολύ μεγάλα χωριά. Έχετε τη Φόδελε, τις Γκονιές, το Γάζι, τον Κρουσόνα. Πιο μεγάλο χωριό έχετε. Και θα όπως έχετε και 20 οικισμούς. Είναι, μικρούς, είναι 20. Είναι η Τύση, είναι το Αστυράκι, τα Γιονοχώρη. Έχετε χώροι καταπληκτικού φυσικού κάλους. Αυτοί συγκεκριμένα, αν θα πάρουμε το κάθε χωριό χωριστά, έχουν γίνει πράγματα που να του δίνουν μια ταυτότητα, ξεχωριστή ταυτότητα. Κοιτάξτε, το κάθε χωριό. Τι μπορούν να γίνουν. Αν δεν έχουν γίνει, τι μπορούν να γίνουν. Θα σας πω. Το κάθε χωριό έχει τη δική του ταυτότητα. Σωστά, τη ιδιαιτερότητα. Βλέπετε χωριό, οικισμός, ο οποίος απέχει ο ένας με τον άλλο 300 μέτρα και είναι η νοοτροπία εντελώς διαφορετική. Σωστά. Άλλη ιστορία το ένα μέρος, άλλη το άλλο. Αυτό δεν θα πρέπει να το κοιτάξει ή να το αναδείξει. Είναι σημαντικό. Οπωσδήποτε μέσα στο πρόγραμμα μου είναι, αλλά επειδή έχω τόσο μεγάλο πρόγραμμα, επιστημονικό μάλιστα για πολλές λύσεις και άλλων καινοτομιών. Δεν είναι δυνατόν στο λίγο χρόνο τον οποίο έχω. Εμείς έχουμε ακόμα 4 λεπτά εδώ πέρα πρέπει να τα πούμε. Να σας δώσω ας πούμε όλα. Απλά όλα να μας πείτε μηνύματα. Αν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί να. Ναι, γίνεται, βεβαίως. Εκείνο όμως που διαπιστώνω είναι ότι για να φτάσει εκεί πρέπει πρώτα να αξιοποιήσει και την ιστορία σου, τους αρχαιολογικούς χώρους. Εδώ έχουμε ένα ανάκτορο, το δεύτερο μετά την Κνωσό, που είναι στην Τήλισσο και είναι έρημο. Έχουμε έναν Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Ο οποίος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, συγγνώμη. Είναι το μήλο της Έρδος μεταξύ Ηρακλείου και, και αυτό. Ναι. Αυτό δεν θα έπρεπε να γεφυρωθεί. Φτάσαμε να σκεφτούμε λίγο. Σκέφτομαι εγώ μάλλον το Τολέδο και άλλες πόλεις της Ισπανίας οι οποίες εξαιτίας του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου έχουν πλούτο, εμβάρια, επισκεψιμότητα. Εμείς εδώ στη γενέτειρά του, στο Ηράκλειο που σπούδασε, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο και να έχουμε εμείς πολύ περισσότερο κόσμο και ειδικά για το όνομα το τεράστιο. Α, εννοείται από αυτό το υποτυπώδες μουσείο που έχετε τώρα. Ακριβώς. Θα μπορούσε να γίνει μια επισκεψιμότητα μεγάλη. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι και το άλλο. Ότι εδώ έχουμε και άλλη κουλτούρα. Βλέπετε ότι όπως είναι ο Χανιώτης έχουμε και ο Μαλεβιζιώτη. Ένα χώρο ο οποίος είναι πασίγνωστος. Ο οποίος είναι, μπορώ να πω από... Ίσως είναι τους, ο πιο γνωστός. Ο πιο λεβέντικος χώρος. Ναι. Το Μαλεβίζι έβγαλε και μερακλείδες και ανθρώπους γύρω από τον πολιτισμό, τον τοπικό. Οικοτεχνία. Βλέπετε έχουμε γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει συνεταιρισμούς και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και θέλουν μικρή βοήθεια. Θέλουν να τους βοηθήσεις να μπουν στον τουριστικό χώρο. Τα έχετε καταγράψει αυτά. Όλα. Δηλαδή έχετε πάντα... προτεραιότητες στις 1η Σεπτέμβρη. Ναι, από πού θα ξεκινούσατε δηλαδή 1η Σεπτέμβρη ουσιαστικά. Από όλα. Από ιεράρχηση. Λίγο από όλα. Έπρεπε όλα να είχαν γίνει. Άλλο. Εκεί λοιπόν δεν φτάνεις να επιλέξεις. Λες θα προσπαθήσω να συνεχίσω να κάνω ό,τι μπορώ για να μην μείνουν άλλο πίσω.
Όπως είναι και το μεγάλο θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το διαχειριστικό, το κομμάτι της οδοποιίας, το κομμάτι το οποίο λέγεται επαφή του πολίτη με το Δήμο, η κοινωνική συνοχή. Βλέπετε ότι ο πολίτης πολλές φορές σήμερα νιώθει ότι είναι εκτός το Δήμο. Αυτές τις μέρες με έχουν επισιάσει πάρα πολύ και μου λένε θα σου φέρουμε μερικούς φακέλους των λογαριασμών. Να έχουμε 10 ευρώ νερό και να έχουμε 100 χαράτσι. Και όλα αυτά τα οποία είναι σημερινά που μου φέρανε στο εκλογικό κέντρο το δικό μου και μου λέει θα σας παρακαλέσω αυτό να το δείξετε. Λέω δεν είναι η ώρα. Στο ένα λεπτό που μας μένει, θα ήθελα, βέβαια μου τα είπατε σχεδόν όλα, σχεδόν όλα, γιατί δεν μπορούμε σε 30 λεπτά να τα λέμε όλα, σχεδόν όλα τα βασικότερα, αλλά θα ήθελα να μου πείτε, ένα λεπτό έχουμε, τις ουσιώδες διαφορές του Σπύρου, του Καλλέρη και του προγράμματός από τους άλλους. Τους ουσιώδεις. Γιατί δηλαδή να σε ψηφίσει ο Μαλεβιζιώτης? Ο Μαλεβιζιώτης πρέπει να με ψηφίσει διότι εγώ είμαι Μαλεβιζιώτης, δεν είμαι χειραγωγημένος ούτε από πολιτικές ιδέες, παρατάξεις και μεθόδους. Δεν έχω την ευχέρεια την οποία έχει ο απερχόμενος σήμερα χρησιμοποιώντας τον πλούτο του ίδιου του πολίτη, δημιουργώντας μια πλούσια εμφάνιση στην προεκλογική αυτή περίοδο. Θα δείτε ότι ο μόνος ο οποίος σεβάστηκε και τον τελευταίο το βολό ήμουνα εγώ, ο οποίος δεν είχα τις τεράστιες δαπάνες που έχω διαπιστώσει και από τις δύο πλευρές. Αλήθεια, ήθελα να ξέρω αυτές οι χρηματοδοτήσεις και των δύο πλευρών από πού προέρχονται. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέτω να το δει και ο Δημότης. Από την άλλη μεριά έρχομαι αγνά, σταθερά, με υπόσχεση του ότι ήρθα για να προσφέρω και όχι να πάρω. Δήλωσα στην ομιλία μου ότι τον μισθό που δικαιούται ο Δήμαρχος θα τον δώσω προς διαχείριση μιας ομάδας για τους φτωχότερους ανθρώπους. Αυτή είναι η πορεία μου. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα προγράμματα και αυτά που ζαλίσαμε τον κόσμο. Και περισσότερο το ζάλισαν με τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Εδώ γίνεται μια καινοτομία. Εδώ έχουμε μια άλλη πορεία. Στόχος μου είναι να βοηθήσω τον κάθε φτωχό και τον κάθε ανήμπορο να σταθεί στα πόδια του. Θέλω να προσφέρω στον τόπο μου. Θέλω επειδή τον αγαπώ, επειδή εκεί γεννήθηκα, εκεί είμαι όλη μου τη ζωή. Είμαι δεμένος από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τον επιχειρηματικό. Να κλείσω εγώ. Θέλετε λοιπόν ένα ενωμένο Μαλεβίζι. Αυτό είναι η αλήθεια. Εξάλλου το έχει και η παράταξή μας σαν σύνθημα και όνομα. Κύριε Σπύρο Καλλέργη, θα σε ευχηθούμε καλή επιτυχία όπως και σε όλους βέβαια τους υποψηφίους που περνάνε να μιλήσουν από εδώ. Λίγες μέρες μείνανε. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο κοντά το Θέρος. Θα μετρήσουμε τα κουκιά και θα δούμε τη συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Να σας πω μόνο μια κουβέντα, αν επιτρέπετε, αν μπορώ να το πω. Αν έχουμε το συνάχιστο χρόνο. Γιατί έχουμε πολλές ατάξεις καθημερινά. Ένας λοιπόν μου είπε ότι εάν σε ψηφίσω θα είμαι χαρούμενος. Αλλά και αν δεν σε ψηφίσω φοβάμαι ότι θα το μετανιώσω. Και είμαι μεταξύ του ενός και του άλλου. Αλλά ελπίζω ότι θα κάνω το σωστό. Ας κάνουν λοιπόν το σωστό όλοι. Καλό βράδυ, καλό κουράγιο.